Σωτήρης Λίβας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων των Ιόνιων Πανεπιστήμιων, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Λίβα. Καλημέρα. Κύριε Λίβα, θέλω να μιλήσουμε σήμερα για ένα βιβλίο που είχε μια περιπέτεια μέχρι τη συγγραφή του, στο οποίο επιμεληθήκατε τη μετάφραση και τα σχόλια, αν δεν κάνω λάθος, από τον εκδότη. Ναι, έκανα τη μετάφραση, την επιμέλεια, τα σχόλια, ναι. Και την εισαγωγή. Από τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση του Σάιντ Νούρση, οι επιστολές του Φωτός. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο, όπως περιγράφεται, που έχει αποσπάσματα από ένα πολύ μεγαλύτερο κείμενο που έχει να κάνει κυρίως με το θρησκευτικό Ισλάμ, και με αυτό θέλω να μας βάλετε λίγο στην ιδέα του. Ναι. Καταρχάς, ο Μπεντιουζαμάν Σάιντ Νούρση είναι ένας αρκετά πολύ γνωστός γενικά, στην Ελλάδα όχι τόσο πολύ γνωστός, θρησκευτικός συγγραφέας, μουσουλμάνος στοχαστής, μπορεί να πει κανείς ακόμα και πολιτικός και κοινωνικός ακτιβιστής με την ευρύτερη έννοια του όρου. Έζησε τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν ιδιαίτερα ενεργός τότε, ήταν πάρα πολύ γνωστός για την μόρφωσή του, για την από μέρους του ανάλυση του Κορανίου και των κορανικών, ας πούμε, αρχών και των αρχών της θρησκείας. Συγχρόνως όμως είχε ένα αρκετά ευρύ για την εποχή του τρόπο σκέψης. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος σκέφτηκε και πρότεινε στον τότε Σουλτάνο την μίξη, την σύνθεση μεταξύ της δυτικής και της ανατολικής εκπαίδευσης. Μέχρι τότε τα σχολεία ήταν ξεχωριστά. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να πάει σε θρησκευτικό σχολείο, πήγαινε. Αν κάποιος ήθελε σε δυτικό σχολείο για να λάβει δυτική εκπαίδευση, θετική κτλ., πήγαινε σε διαφορετικά σχολεία. Ο Μπεντιουζαμάν Σάιντ Νούρση ήταν ο πρώτος ο οποίος πρότεινε τη σύνθεση αυτής της παιδείας για να βγουν άνθρωποι οι οποίοι θα συνδύαζαν την δυτική τεχνολογική σκέψη με την ηθική ισλαμική οδό. Βεβαίως, η αντίδραση του Οθωμανικού κατεστημένου ήταν να τον συλλάβουν και να τον κλείσουν στο ψυχιατρίο για ένα χρονικό διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως, συνέχισε, μάλιστα ανέλαβε και κάποια αξιώματα στην εποχή του. Το όνομά του ονομάσαν Μπεντιουζαμάν, που σημαίνει το θαύμα των καιρών εξαιτίας της τεράστιας μόρφωσής του και του ηθικού του κύρους και του τρόπου που ανέλυε τα πράγματα. Με την νίκη, μάλιστα έχει κάποιες περιπέτειες, πολέμησε εναντίον των Ρώσων, εισβολέων στην Ανατολία, τον συνέλαβαν, πέρασε ένα χρονικό διάστημα στην φυλακή στη Ρωσία. Εκεί υποτίθεται ότι άρχισε να σκέφτεται του πώς να αναλύσει το Κοράνι, να δώσει ουσιαστικά μια πηξίδα, ένα οδικό χάρτη για την κατανόηση του Κορανίου. Άρχισε να το γράφει τότε και βεβαίως συνέχισε να το γράφει μετά, κατά τη διάρκεια της κεμαλικής περίοδου, όταν αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα και τεράστιες δυσκολίες από το κεμαλικό καθεστώς, το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον συνέλαβε, τον έστειλε στην εξορία, τον φυλάκισε και προσπάθησαν κατ' επανάληψη να τον δολοφονήσουν δηλητηριάζοντάς τον. Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, η σχέση του Γερμάλ ποια ήταν, γιατί τώρα όλο αυτό που περιγράφεται είτε σε σύγκρουση. Ναι, η σχέση του με τον Γεμάλ είναι κατανοητό αυτό. Η σχέση οποιοδήποτε θρησκευτικού ηγέτη, ο οποίος κρατάει έναν αυτόνομο ρόλο, προσπαθεί να χαράξει μια αυτόνομη πορεία για την θρησκεία και για τον τρόπο που βλέπει τη θρησκεία, σε σχέση με καθεστώτα, ειδικά καθεστώτα τέτοια, σαν το κεμαλικό, που ήταν ένα καθεστώς κοσμικόδοξο μεν, αλλά εξαιρετικά ανελεύθερο, και ένα καθεστώς το οποίο προσπάθησε να αλλάξει τελείως την Τουρκία και την τουρκική κοινωνία μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα ήταν αναπόφευκτο να συγκρουστούν και μας θα συγκρουστούν πολύ έντονα. Ο ίδιος ο Σάιντ Νούρση προσπαθούσε να αποφύγει την ανάμειξή του στην πολιτική. Μάλιστα, μια πολύ γνωστή ρίση του ήταν «Προσπαθώ να βρω καταφύγιο στο Θεό από τον διάβολο, τον σατανά και την πολιτική», ουσιαστικά ταυτίζοντας τον σατανά με την πολιτική. Σε αυτές τις διάφορες περιπέτειες του, τις περιπέτειες οι οποίες είχαν έτσι, ένα χαρακτήρα εξορίας, φυλακίσεων, διωγμών κτλ., ποτέ δεν χρησιμοποίησε έτσι λαϊκιστικά μέσα, δηλαδή να πει ότι τάσσομαι με επαναστάτες εναντίον του Κεμάλ. Ήταν την ίδια περίοδο, υπήρχε μια έντονη εξέγερση, εξυγχιαστική τάση στο Κουρδιστάν με τις εξεγέρσεις του Σαΐτ, του Σεΐχη Σαΐτ,
Όμως ο Σάιντ Μόρση ήταν πάντοτε εναντίον αυτών των πραγμάτων. Έλεγε ότι εννοείται ότι δεν θα πω ποτέ εναντίον των Τούρκων, εναντίον της Τουρκίας. Όμως αντιμετώπισε πολλές διώξεις. Παρόλα αυτά συνέχισε να γράφει. Όλο το βιβλίο «Επιστολές του Φωτός», οι οποίες ουσιαστικά είναι μια μορφή εξήγησης ερμηνείας του Κορανίου, εκτείνεται σε 14 τόμους, 6.000 σελίδες, ένα τεράστιο κείμενο. Και από αυτό το κείμενο, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Χακάν Γιόκ από την Αγγλία έκανε μια επιλογή, την μετέφρασε στα αγγλικά. Και από αυτό το κείμενο, εγώ έκανα τη μετάφραση και το παρουσιάζω με δική μου εισαγωγή, με σχόλια και με επιμέλεια. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρον και για το ελληνικό κοινό. Φανταστείτε το εξής, φανταστείτε ότι είναι ο άνθρωπος για μένα που ουσιαστικά εκείνη την εποχή που το Ισλάμ ήταν υποδιωγμό, υπό τεράστια δίωξη στην Τουρκία. Αυτός ήταν ο οποίος αντιστάθηκε στην προσπάθεια υποβάθμισης του Ισλάμ, στην προσπάθεια περιθωριοποίησης του Ισλάμ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά στήριξε ηθικά τους μουσουλμάνους, είπε ότι δεν έχετε τίποτα, κανένα λόγο να ντρέπεστε. Αντιθέτως, το Ισλάμ είναι αυτό το οποίο θα σας στηρίξει στις δύσκολες στιγμές και στις δύσκολες ώρες που έρχονται. Δεν πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα, δεν πρέπει να φύγουμε τελείως από τον χαρακτήρα μας και από τις αρχές μας, ουσιαστικά πειθικίζοντας ή ακολουθώντας δυτικές νόρμες και δυτικές τάσεις. Ήταν αυτός ο οποίος έδωσε αυτοπεποίθηση στους Τούρκους μουσουλμάνους, στους μουσουλμάνους της Ανατολίας. Πρέπει να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας ότι αρχίζει μια περίοδος κοντά στα 40-50 χρόνια που οι μουσουλμάνοι βρίσκονται στο περιθώριο, αποκαλούνται μαύροι Τούρκοι, σε αντίθεση με τους λευκούς Τούρκους, τους άσπρους Τούρκους, τους καλούς Τούρκους των παραλίων και της Κωνσταντινούπολης. Και εννοείται ότι τους κόβονται κάθε περιθώριο και κάθε προοπτική κοινωνικής και οικονομικής ανέλυξης μέχρι πολύ πρόσφατα. Άρα είναι αυτός ο οποίος δίνει αυτοπεποίθηση στους μουσουλμάνους, τους λέει πρέπει να κινηθείτε, πρέπει να ανελιχθείτε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση του φόβου, δεν έχετε κανένα λόγο να φοβάστε, πρέπει να κάνετε λάθη, γιατί μέσα από τα λάθη μαθαίνετε και γίνεστε καλύτεροι μουσουλμάνοι. Άρα ουσιαστικά είναι ένα Ισλάμ κινητικό, ένα Ισλάμ δυναμικό, ένα Ισλάμ κοινωνικό, το οποίο δίνει έμφαση στον κοινωνικό τρόπο των ανθρώπων, του σωθεί να κινηθούν προς τα μπρος, να ανελιχθούν και βεβαίως εννοείται ότι αρχίζει μια πορεία που καλός ή κακός, εμείς βλέπουμε μόνο το κακός, αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το κακός, οδηγεί τελικά μετά από πολλά 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 χρόνια και πολλές περιπέτειες στον Ερντογάν και στη σημερινή κατάσταση της Τουρκίας. Αυτό πώς επηρέασε το βιβλίο και ο Νόρση και η εξήγηση που έδωσε, πώς επηρέασε το τουρκικό Ισλάμ και κυρίως ας πούμε τους διανοούμενους στην Τουρκία? Εντάξει, όταν λέμε για διανοούμενους πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, πρέπει να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στους διανοούμενους, τους εθνικιστές και μαλικούς κοσμικόδοξους, ας πούμε σαν τον Ζία Γκιοκάλπ, Μιχαλατζέζ και τα λοιπά και τα λοιπά, εκείνης της εποχής, αυτούς δηλαδή που είχαν ταχθεί με τον Κεμάλ και οι οποίοι ουσιαστικά ήταν αυτοί που όθησαν το Ισλάμ στο περιθώριο, και αυτούς οι οποίοι αφού κράζονταν τον λαό και δεν θέλαν να τον αλλάξουν τελείως πετσί στον λαό, λέγανε ότι εντάξει, το Ισλάμ μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, αλλά πρέπει, είναι η θρησκεία μας, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε και πρέπει μέσα από αυτή την οδό να προχωρήσουμε στην πρόοδο κτλ. Άρα ήταν μια μορφή ήπιου Ισλάμ, αυτό πρέπει να τονιστεί, δεν μιλάμε για Ισλαμισμό, δεν μιλάμε για αδερφούς μουσουλμάνους ή οτιδήποτε τέτοιο, μιλάμε για ένα ήπιο Ισλάμ, το οποίο συγχρόνως λέει μπορείτε να προχωρήσετε στους Τούρκους, μπορείτε να ανεβείτε προς τα μπρος, μπορείτε να προχωρήσετε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά κτλ. Διατηρώντας τον πυρήνα σας, τον Ισλαμικό, το χαρακτήρα σας, τις αξίες σας, τις μουσουλμανικές, όλο αυτό το οποίο σας έχει κάνει μέχρι τώρα να σκέφτεστε όπως σκέφτεστε. Αυτό σκεφτείτε το εξής. Ένας πυλώνας είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια πολύ σημαντική βάση. Πάνω σε αυτήν στηρίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της εξέλιξης του τουρκικού Ισλάμ. Ο δεύτερος πυλώνας
είναι το δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε γύρω από αυτόν τον άνθρωπο και γύρω από το, από το βιβλίο το ίδιο. Φανταστείτε ότι ενώ ήταν σε εξορία, πηγαίναν άνθρωποι να το συναντήσουν, άνθρωποι να μιλήσουν μαζί του. Ουσιαστικά η εξορία και η διωγμή και οι φυλακίσεις ενδυνάμωσαν το κύρος του και τη φήμη του. Και γύρω από αυτόν και γύρω από το βιβλίο, γιατί και ο ίδιος δήλωνε συνέχεια μαθητής του βιβλίου του, δηλαδή ότι εγώ μαθαίνω μέσα από αυτό το βιβλίο που γράφω. Ένα λίγο περίεργο σχήμα. Είμαι μαθητής των επιστολών του Φωτός, έλεγε συνεχώς. Δημιουργήθηκε ένα κύκλος, ένας κύκλος μαθητών, ο οποίος διευρυνόταν συνεχώς, μέχρι που έφτιαξε ένα δίκτυο, το λεγόμενο δίκτυο των Νουρτζουλάρ, Νουρτζού από το Νουρ που είναι το φως. Νούρση λεγόταν και ο ίδιος, Σάιντ Νούρση, από το φως που είναι οι επιστολές του Φωτός. Αυτό το δίκτυο λοιπόν των μαθητών, των κοινωνικών ακτιβιστών, αυτό άρχισε σιγά σιγά μέσα από την δημιουργία οικοτροφείων, σχολείων να επεκτείνεται και σιγά σιγά κάποια στιγμή από τη δεκαετία του 60 και μετά έδωσε το έναυσμα στην δημιουργία αυτού που γνωρίζουμε ως μέσα εισαγωγικά αυτοκρατορία του Φετχουλάχ Γκιουλέν με το Χισμέτ και αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως γκιουλενιστές. Ουσιαστικά ο Γκιουλέν, μπορεί να πει κανείς, είναι μέσα εισαγωγικά μαθητής του Σάιντ Νούρση, χωρίς βεβαίως να έχουν ποτέ γνωριστεί ποτέ στη ζωή τους, γιατί ο Σάιντ Νούρση πέθανε πριν τη δεκαετία του 60, νομίζω 56, και μάλιστα μία από τις πρώτες ενέργειες του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1960 ήταν να τον ξεθάψουν από εκεί που ήταν θαμμένος και να τον θάψουν σε μυστική τοποθεσία για να μην πηγαίνουν οι μαθητές του και να μην αποκτήσει μια μορφή έτσι σέκτας όλο αυτό το πράγμα, η λατρεία του και η αγιοποίησή του. Επηρέασε άλλα μουσουλμανικά κράτη ο Νούρση μέσα από την Ελλάδα? Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλοί, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο σκέψης του και κυρίως από αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης της εξουσίας. Γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι αυτό το οποίο συνέβη στην Τουρκία δεν συνέβη μόνο στην Τουρκία, δηλαδή μια μορφή στρατιωτικής δικτατορίας, κοσμικόδοξης, δυτικόφιλης, δυτικότροπης μακριά από το Ισλάμ. Σκεφτείτε ότι το ίδιο πράγμα συνέβη και στην Συρία και στο Ιράκ με τους μπαθιστές. Ακριβώς αυτό το πρότυπο ήταν βεβαίως έναν πιο σοσιαλιστικό φανή, ας πούμε, μανδύα. Το ίδιο πράγμα συνέβη και εκεί. Και εκεί πάλι λοιπόν υπήρχαν κάποιοι, όπως ο Μπούτι, για παράδειγμα, θρησκευτικοί ηγέτες, οι οποίοι ακολούθησαν αυτόν τον τρόπο σκέψης του Σάιντ Νούρση, δηλαδή μια μορφή ήπιας αντιπολίτευσης, αντίδρασης, κοντά στο λαό, με βάση πάντοτε με πυλώνα το Ισλάμ και τον τρόπο ερμηνείας του Κορανίου. Σήμερα όμως, για να κλείσουμε, σε μια Τουρκία του Ερντογάν που είναι και εθνικιστική και ακραία ισλαμική και με μεγάλο ιδεατισμό και με φονταμενταλισμό, όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, αυτό το βιβλίο ο Έλληνας αναγνώστης όταν το διαβάσει, γιατί η πρόκληση είναι να διαβάσει και την άλλη άποψη, τι θα κερδίσει, πιστεύετε? Καταρχάς, νούμερο ένα, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε. Εννοείται ότι η κατανόηση δεν σημαίνει δικαιολόγηση, σημαίνει εξήγηση. Και βεβαίως σημαίνει επίσης και καλύτερη αντιμετώπιση. Εγώ επιμένω σε αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Αυτό είναι η κατανόηση, άρα πρέπει να αποκτήσεις γνώση για να μπορέσεις να καταλάβεις. Και εννοείται μέσα στην κατανόηση υπάρχει και η διαδικασία της, ας πούμε, της πρόβλεψης ή τουλάχιστον το να μην πέφτει κανείς συνεχώς από έκπληξη σε έκπληξη με ό,τι συμβαίνει. Άρα ναι, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τον τρόπο εξέλιξης της Τουρκίας, τον τρόπο αντιμετώπισης των δικών της τραυμάτων εθνικών, εσωτερικών, όλο αυτό τον διωγμό που υπέστησαν οι μουσουλμάνοι και που ουσιαστικά έδωσε το έναυσμα στον Ερντογάν να χρησιμοποιήσει με κάποιον τρόπο το Ισλάμ σαν μανδύα των δικών του αυταρχικών τάσεων και των δικών του αυταρχικών επιδιώξεων για να φτιάξει ένα παράλληλο κράτος δικό του στη θέση του προηγούμενου κεμαλικού παράλληλου κράτους. Αυτό είναι το ένα. Άρα η κατανόηση των πληγών, η κατανόηση των τραυμάτων, εννοείται ότι προφανώς ειδικά στη δική μας την περιοχή, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, η ιστορία της κάθε χώρας είναι μια ιστορία γεμάτη από τραύματα, γεμάτη από ρήξεις, από πληγές
Και άμα δεν γνωρίζουμε αυτές τις πληγές ή δεν τις κατανοούμε σε βάθος, έχουμε μια τάση να θεωρούμε ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε πληγωθεί, που έχουμε τραυματιστεί. Άρα για μένα αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς έναν στοχαστή, ο οποίος ήταν από την αρχή αντίθετος στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, αντίθετος στον εθνικιστικό φανατισμό και μάλιστα τον θεωρεί με τον τρόπο βέβαια της εποχής ως μια μορφή παγίδας, σατανικής παγίδας αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς ότι και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να προχωρήσει το Ισλάμ με ένα διαφορετικό τρόπο, σε μια διαφορετική κατεύθυνση και βεβαίως να προσπαθήσει να καταλάβει κανείς το γιατί και πού έγιναν τα λάθη, ώστε αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο Ερντογάν με αυτόν τον δικό του τρόπο παραχάραξης στην ουσία του Ισλάμ και εκμετάλλευσης του Ισλάμ. Θεωρείτε, και κάτι τελευταίο τώρα γιατί μπαίνει η πρόκληση στη μέση, ότι αν είχαν κυριαρχήσει ας πούμε, οι απόψεις του Νούρση, γιατί σε όλα τα καθεστώτα και την εποχή που ο Χίτλερ ας πούμε, στη Γερμανία μεσουρανούσε υπήρχαν φωνές που έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα. Αν λοιπόν, στην ιστορία βέβαια δεν υπάρχει αν, αλλά επειδή είναι φιλοσοφική και φιλολογική συζήτηση, έχει ενδιαφέρον να μας πει την άποψη σας. Αν ας πούμε κυριαρχούσαν οι απόψεις του Νούρση, ο οποίος δεν έχει αυτή την επιθετική τάση, πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη σε πολιτικό επίπεδο γι' αυτό κατ' επέκταση στη διεθνή σχέση με την Τουρκία? Κοιτάξτε, εννοείται ότι προφανώς δεν είπατε και εσείς μόνος σας, δεν μπορούμε να συζητάμε με αν. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο αυτό. Είναι το ότι η ιστορία δρά ως μια μορφή δράσης-αντίδρασης. Η δράση ήταν του Κεμάλ, μάλλον αντίδραση του Κεμάλ ήταν στην προηγούμενη κατάσταση της Οθωμανικής προάσπισης της Ισλαμικής πίστης και αντίδραση ήταν μετά το 50-60 με τον Μεντερές. Αντίδραση ήταν, άρα ουσιαστικά πάντοτε ας πούμε, τα ιστορικά γεγονότα λειτουργούν σε μια μορφή τέτοιας διαλεκτικής δράσης-αντίδρασης, όπου και αυτή τη στιγμή βεβαίως ο Ερντογάν σαν μια μορφή αντίδρασης στην προηγούμενη κεμαλική καταπίεση και στην κεμαλική εκμετάλλευση της κοσμικοδοξίας πρέπει να λογίζεται και να θεάται. Βεβαίως κανείς δεν ξέρει αν κάποια στιγμή είχαν επικρατήσει αυτές οι ιδέες, είχε επικρατήσει σήμερα αυτή μια μορφή ήπιας ανάγνωσης του Ισλάμ που θα μπορούσε να επηρεάσει και σε μια αντίστοιχη κατάσταση μια ήπια κοσμικοδοξία η οποία θα μπορούσε να συνομιλεί με αυτό το ήπιο Ισλάμ. Άρα να έχουμε μια κατάσταση πολύ πιο ήπια στην Τουρκία, μια κατάσταση που δεν έφτασε και δεν έχει φτάσει εδώ που έφτασε, όπου βεβαίως ο θρησκευτικός φανατισμός συντεριάζεται και πηγαίνει μαζί με τον αταβισμό τον εθνικιστικό και το σοβινιστικό. Αυτό το έχετε τονίσει σε πολλά βιβλία που έχετε γράψει και στο «Ιδιόψεις της Τουρκίας» και στον «Εξτρεμισμό» που κανείς μπορεί να το βρει και να δει ότι δεν είναι μόνο διάστατη η οπτική που έχετε. Το λέω τώρα για να να προλάβω έτσι οι απόψεις ακροατών που ακούνε μόνο αυτό το βιβλίο, οπότε πρέπει να δεις συνολικά την άποψη έτσι όπως την αποτυπώνεται στο συγγραφικό σας έργο. Περισσότερα τώρα εκδόσεις Παπαζήση, Επιστολές του Φωτός, Επιμέλεια, Εισαγωγή και Μετάφραση, Σωτήρη Λίβα. Κύριε Λίβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση που μας κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.